Καλημέρα. Αν με ακολουθείτε στο Instagram θα ξέρετε πως είμαι στην Τσεχία τώρα και είμαι στο σπίτι της γιαγιάς μου. Όπως βλέπετε εδώ στο background της γιαγιάς μου και του παππού μου. Και επειδή είμαι στο Μαριάννα της Κελάσια, που είναι η πόλη που μένουμε, είναι έτσι μια σχετική πιο μικρή πόλη. Σχετικά πιο μικρή πόλη. Και θα πάω στο τσεχικό σχολείο. Έχω ξαναπάει πέρσι, βασικά από τη Δευτέρα Δημοτικού πηγαίνω εκεί για 2 εβδομάδες. Πήγαινα και τώρα πήγαινα για 1 μέρα γιατί είναι πιο δύσκολο τα μαθήματα κτλ. Μένα μου αρέσει εκεί, είναι λίγο διαφορετική η κουλτούρα, δηλαδή φοράνε παντόφλες εκεί μέσα, δεν μπορείς να πεις με παπούτσια. Να πω, όταν τρως στο διάλειμμα δεν βγαίνεις έξω, κάθεσαι έτσι ωραία στη θέση σου, βγάζεις το χαρτομάντλο, μεταβάζεις το φαγητό σου πάνω. Να. Και τρως μόνο στο μεγάλο διάλειμμα. Σήμερα, λοιπόν, θα πάμε στο θέατρο και θα είναι στα αγγλικά. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα είναι, ελπίζω να είναι ωραίο. Εντάξει, θέλω να δω πώς θα είναι πολύ και δεν μπορώ να περιμένω να δω τις φίλες μου από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι 3 αυτές, ξέρω εγώ, σαν κάπως κολλητές για αυτό το διάστημα και κάνουν παράγεμάδα κοριτσάκια. Ναι, αυτό είναι... Βέβαια, δεν θα σας φέρω μέσα στο σχολείο γιατί θα είναι λίγο awkward να με την κάμερα. Γεια σας! Ξέρετε τη φάση. Αλλά θα σας πάρω μέχρι να φτάσω. Λογικά και μετά θα σας πω πώς ήταν και διάφορα καινούργια. Διάφορα νέα. Ναι, θα σας πω διάφορα νέα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο σχολείο. Θα ετοιμαστώ. Θα σας δείξω και τι θα φορέσω. Τώρα είμαι με τις πιτζάμες όπως βλέπετε. Ναι, μόλις έφαγα πρωινό, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο όλη τη μέρα. Τι ώρα είναι, νομίζω είναι 7 τώρα. Και λοιπόν, ντύθηκα, δεν φοράω τις πιτζάμες, δεν πάω στο σχολείο με τις πιτζάμες. Φοράω αυτή εδώ την μπλούζα από το Abercrombie και αυτή εδώ τη σαλοπέτα από το H&M. Την είχα πάρει στο challenge με το τροχό της τύχης που έπρεπε να σχηματίσω λέξεις και θα αγοράσω ό,τι να είναι και έχω σχηματίσει H&M και πήρα αυτή εδώ τη σαλοπέτα. Α, ναι, επίσης θα φορέσω τα checkered vans και έχω ξεχάσει να φέρω τις παντόφλες μου. Άρα ελπίζω μη μου πούνε κάτι, μη με μαλώσουν. Ναι, θα δούμε. Είμαστε στον δρόμο μας. Είναι κοντά το σχολείο, περίπου 10 λεπτά από το σπίτι. Α, ναι, αυτά είναι τα παπούτσια που φοράω. Επίσης έβαλα μια μπαντάνα και αυτό το κολλέ. Για αξεσουάρ. Τώρα... Δεν ξέρω πώς θα είναι φέτος. Εντάξει. Επειδή έχω και τσεχικό κανάλι. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω αν θα με ξέρουν γιατί πέρσι με ξέρανε και βγάζουν φωτογραφίες εκεί μέσα. Ναι, selfie. Ήμουν σε φάση, είναι σχολείο εδώ. Εντάξει, χαίρομαι να βγάζω φωτογραφίες, αλλά είναι σχολείο. Ναι, γι' αυτό. Και είχα 10.000 συνδρομητές. Τώρα έχω 125.000 συνδρομητές. Ναι, γι' αυτό δεν έχω ιδέα. Εκεί μέσα θα σας πω, αλλά δεν θα καταλάβουν ούτε εσύ αν στο τσεχικό παιδάκι τι εδώ. Οπότε, yay, θα κάνω spill the tea. The tea. Έχω γυρίσει από το σχολείο και τώρα θα φάω μεσημεριανό. Έχω ρύζι, λαχανικά, κοτόπουλο και σαλάτα. Στο σχολείο έγινε χαμός. Η ωραία Σοφία. Všichni se s ní fotí a se běhla tady celá škola. Επίσης έβγαλα πολλές φωτογραφίες. Στο σχολείο μου άρεσε πολύ επειδή είδα πολλές φίλες μου. Επίσης μετά από το σχολείο Α, ναι, για τις παντόφλες δεν μου είπαν κάτι. Μετά από το σχολείο είχα βγει έξω, εδώ μπροστά από το σπίτι. Υπάρχει ένας τεράστιος χώρος με γρασίδι και κούνιες και τσουλίτρες και διάφορα. Καθόμασταν με τις φίλες μου και χορεύαμε, μιλούσαμε και ακούσαμε διάφορα τραγούδια. Κάθισα για περίπου 2 ώρες και επίσης, αν με ακολουθείτε στο Instagram, θα ξέρετε πως είχα πάει στην Πράχα και είχα βγάλει merch. Εδώ είναι το σακίδιο. Και αυτή εδώ είναι η μπλούζα.
Επίσης το merch δεν μπορείτε να το αγοράσετε στην Ελλάδα επειδή το κάνει μια τσεχική εταιρεία. Εντάξει, αν πάτε Πράγα και βρείτε το μαγαζί, οκ. Αλλά επειδή είναι και online, δεν γίνεται να το κάνουν, να το στείλουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ μακριά και μετά θα ήταν πανάκριβο. Ναι. Αλλά θα βγάλω και κάτι βραχιόλια και ποψό και το πλώς δεν το έχω ακόμη. Είχα και ένα meet and greet. Φέρει πολλά δώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχαν έρθει περίπου 300 άτομα. Εντάξει, 2,5 ώρες καθόμουν και έβγαζα φωτογραφίες, έδινα αυτόγραφα. Ναι, ήταν τέλειο, μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα πάμε το απόγευμα έξω, λίγο πιο αργά. Τώρα είναι 5,5. Απλώς κάνει πάρα πολύ ζέστη για να βγούμε έξω. Άρα περίπου στις 7 λογικά θα βγούμε έξω. Φάω την οπλάτικα που είναι το παραδοσιακό γλυκό της πόλης. Είναι λίγο σαν μπισκότο. Ένα κυκλικό μπισκότο θα το δείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε το συντριβάνι. Κάποιες φορές υπάρχουν και τραγούδια και χορεύουμε τα τραγούδια. Απλώς είναι συγκεκριμένη ώρα. Θα δοκιμάσω τα λουτρά. Ναι. Κάποια μ' αρέσουν, κάποια όχι. Εντάξει, είναι λίγο σαν νερό, αλλά κάποια είναι πιο αλατένιο, κάποια είναι πιο πικρό. Ναι. Εντάξει. Αλλά μ' αρέσουν κάποια. Αυτά. Τελικά δεν θα πάρω την οπλάτκα, επειδή κλείνουν στις 6 και τώρα είναι 6.30. Γι' αυτό θα πάμε για παγωτό. Δεν πειράζει, ούτε εσύ άλλος δεν στην κάνει, θα το φάω μια άλλη φορά. Που θα έχουμε έρθει πριν από τις 6. Και τώρα θα πάμε να δοκιμάσουμε τα λούτρα. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Είναι λίγο αλμυρό. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, μια χαρά είναι. Θα το ξαναέπινα, ναι, αλλά όχι πολύ. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι εδώ. Σε λίγο θα αρχίσει το συντριβάνι και θα μπει και μουσική μέσα και θα χορεύει. Χορεύουν κάπου στα νερά. Πήρα παγωτό, το πιέσεις πεπόνι, είναι τέλειο, είναι πολύ δροσιστικό και γλυκό και νομίζω είναι μία από τις αγαπημένες μου γεύσεις. Περπατάμε σπίτι και αυτό είναι το σχολείο που πήγα σήμερα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει κάποιος χώρος έξω να παίξουμε τα παιδιά και από πίσω τίποτα δεν έχει, δηλαδή πάντα μέσα. Γυρίσαμε σπίτι, έφαγα βραδινό, έφαγα 2 αυγά και 2 ψωμιά με αβοκάντο πάνω. Επίσης ήθελα να πω πως είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, επειδή σήμερα είχαμε το θέατρο, ήταν στο κέντρο της πόλης. Το σχολείο είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, δηλαδή πήγαμε πάνω
Μετά πάλι κάτω. Ναι, αυτό είναι περίπου στα 7 χιλιόμετρα και μετά πήγαμε με το λεωφορείο στην πόλη, μετά γυρίσαμε με τα πόδια και έχω κάνει πόσα χιλιόμετρα. 12. Σχεδόν 12,5 σχεδόν το λέει το ρολόι. Και ναι, γι' αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, θα κάνω ένα ωραίο ζεστό ντουζ γιατί δεν αντέχω άλλο. Θα δω λίγο YouTube, θα διαβάσω λίγο Harry Potter, ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!